Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο χωριό Μέλισσα του νομού Ξάνθης, όταν ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ένας 70χρονος άνδρας, έχασε τον έλεγχό του και για άγνωστους ακόμα λόγους κατέληξε σε παρακείμενους αγρούς. Ο 70χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι κάτοικος εξωτερικού και πιο συγκεκριμένα Γερμανίας, βρήκε ακαριαίο θάνατο και μετά τον απεγκλωβισμό του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα πραγματοποιείται έρευνα από την τροχέα Ξάνθης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, όταν ο οδηγός ταξί ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε προστατευτικές μπάρες. Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσίευμα του Evros News, το ατύχημα συνέβη στην προσπάθεια του οδηγού του ταξί να αποφύγει έναν σκύλο που πετάχτηκε ξαφνικά στον δρόμο του. Ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο δεν κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κλήθηκε όμως η πυροσβεστική υπηρεσία για να καθαρίσει το δρόμο από τα λάδια, αφού η μπροστινή πλευρά του ταξί υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά και η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και να ερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 27 αλλοδαπών προέβησαν τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αλεξανδρούπολη στελέχη του λιμενικού σώματος της ελληνικής ακτοφυλακής. Ειδικότερα, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος εντόπισε στην θαλάσσια περιοχή 2 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμένα Αλεξανδρούπολης πνευστή λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβενώντων. Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλήρωμα του παραπάνω σκάφους προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση των ανωτέρων. Μετά την περισυλλογή τους μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Αλεξανδρούπολης, όπου έγινε η πρώτη καταγραφή και διαπιστώθηκε ο ακριβής αριθμός τους. Και αυτή η ομάδα παράτυπων μεταναστών θα μεταφερθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου στην Ορεστιάδα. Συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Δευτέρας στην Κομωτινή από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομωτινής μία 15χρονη, διότι όπως προέκυψε το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου, από κοινού με άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό της, αφαίρεσαν ένα γιοταχή αυτοκίνητο από την πόλη της Κομωτινής. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε το αφαιρεθέν όχημα, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.